Συνεχίζοντας την αυτοδιοικητική συζήτηση, φυσικά παίρνουμε και τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας, όπως αυτά τα αποτυπώνετε είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook και στα κοινωνικά δίκτυα συνολικά, είτε και μέσα από το σχετικό email, το οποίο το βλέπετε τακτικά στο κάτω μέρος της οθόνης. Κρατάμε πάντα αυτά τα οποία μας σημειώνεται και πολλές φορές μεταφέρουμε λοιπόν και τα ερωτήματα στους καλεσμένους. Είπαμε, ψηφίζουμε για το αύριο της Κρήτης, τόσο στους Δήμους όσο και στην περιφέρεια. Θα αλλάξουμε βαθμό αυτοδιοίκησης και θα επιστρέψουμε στα της περιφέρειας Κρήτης. Ναι. Ανοίγουμε την κουβέντα, εκλογική μάχη περιφέρεια Κρήτης. Mm-hmm. Κοντά μας δύο κύριοι πάρα πολύ γνωστοί, με μακρά παρουσία. Έτσι. Και νομίζω γνώριμοι και μεταξύ τους πολύ καλά. Βεβαίως και φίλοι. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Ξυλούρης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ηρακλείου, με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Και ο κύριος Γιώργος Γαλανιανός, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ηρακλείου, με το συνδυασμό του Σπύρου Δανέλη. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα συνυπογράψω αυτό που είπε ο Μπάμπης. Είναι μεγάλη χαρά μας για αυτή τη συζήτηση την οποία έχουμε μπροστά μας. Γιατί πάντα μας αρέσει να μιλάμε για την αυτοδιοίκηση με όρους καθαρά αμοιβούς πολιτικούς, αλλά πολιτικούς προς το συμφέρον της Κρήτης. Κύριε Ξυλούρη, κλείνοντας αυτός ο αυτοδιοικητικός κύκλος, ο προηγούμενος αυτοδιοικητικός κύκλος για την παράταξη του κυρίου Αρναουτάκη, πιστεύετε ότι ήταν ένας γόνιμος αυτοδιοικητικός κύκλος, ότι έγιναν πράγματα, μπήκαν βάσεις σε πολλά πράγματα? Νομίζω ναι. Εγώ θα κάνω, κυρία Σφακιανάκη, μια μικρή αναφορά από τη θεσμική κατοχήρωση της περιφέρειας μέχρι σήμερα. Είχε να αντιμετωπίσει ο θεσμός της περιφέρειας Κρήτης την Κρήτη στην ολότητά της. Κάτι που δεν το ξέραμε πριν με τις τέσσερις νομαρχίες, με τις χωριστές πολιτικές του καθενός ανθρώπινο. Και το δεύτερο μεγάλο στίχημα που είχε να αντιμετωπίσει η περιφέρεια Κρήτης ταυτόχρονα, σχεδόν ταυτόχρονα με την δημιουργία, ήταν η οικονομική κρίση, η οποία επιτάθηκε με την υγειονομική κρίση και την ενεργειακή κρίση. Από κρίση σε κρίση. Από κρίση σε κρίση. Αυτό λοιπόν είναι ένα δύσκολο στοίχημα, ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί μια περιφέρεια που να δει την Κρήτη στην ολότητά της και παράλληλα να αντιμετωπίσει τη μια κρίση πίσω από την άλλη. Την οικονομική κρίση που ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μην κρυβόμαστε τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια μέχρι το 20 είχε πέσει το κατακεφαλή εισόδημα στην Ελλάδα, το ΑΕΠ είχε πέσει 25%. Ήταν πολύ μεγάλη ζημιά. Και μετά ήρθε η υγειονομική κρίση που έκανε για 2 χρόνια τη χώρα και την Κρήτη, τουρισμός, μην το ξεχνάμε, τόσο μεγάλη ζημιά, και η περιφέρεια έπρεπε να σταθεί σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα και παράλληλα να σχεδιάσει όλα, να ετοιμάσει μεγάλα έργα, μικρότερα έργα, δύσκολη εξίσωση, και θεωρώ ότι η περιφέρεια με τον Σταύρο, με τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, τα κατάφερε. Αν με ρωτήσετε, που με ρωτάνε καμιά φορά, αν είσαι ικανοποιημένος, κανείς αυτοδιοικητικός δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος. Γιατί πάντα στο καλό υπάρχει, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ναι, υπάρχει κάτι πιο πάνω. Και μπορούσε ή πρέπει να παλέψει κανείς για το πιο πάνω. Αλλά αυτό που έγινε στην Κρήτη, νομίζω ότι ήταν στα πλαίσια του ανθρωπίνως δυνατού να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις και να μπουν οι βάσεις για το συγκριτισμό, που ήταν ένα στοίχημα πολύ μεγάλο, και ο σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια που τα βρίσκουμε ήδη μπροστά μας. Mm-hmm. Νομίζω ότι εκεί πέτυχε η περιφέρεια και πέτυχε σε μεγάλο βαθμό σε σχέση ειδικά με άλλες περιφέρειες που είναι ένα μέτρο σύγκριση, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Πέτυχε αρκετά πράγματα. Και στην απορροφητικότητα που είναι ένας δείχτης, δεν είναι ο απόλυτος, αλλά είναι ένας δείχτης, αλλά και στα έργα που γίνανε και σε αυτά που προετοιμάζονται ή εν πάση περιπτώσει βοηθάμε ως περιφέρεια Κρήτης για να γίνουν. Θεωρώ λοιπόν το αποτέλεσμα είναι θετικό. Κύριε Γαλανιανέ, ακούσατε τα όσα είπε ο κύριος Ξυλούρης. Ναι. Η δικιά σας αποτίμηση, το δικό σας ταμείο για την περιφερειακή αρχή ποιο είναι? Ναι. Μπορώ να πω κάτι κάπως διαφορετικό. Ναι. Είπατε να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Θα επανέλθω και σε αυτό που λένε, γιατί είναι κρίσιμο ερώτημα. Αλλά εγώ θα ήθελα να συνεισφέρω στην απόψινή συζήτηση λίγο διαφορετικά. Ξεκινώντας μάλλον λίγο διαφορετικά, ήθελα να σας διαβάσω τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα στη Μυτιλήνη. Ο οποίος λέει, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, έτσι,
Ο κύριος Μητσοτάκης χθες ζήτησε να στηρίξετε τις επιλογές του στην αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ζήτησε ένα γαλάζιο χάρτη, γιατί όπως λέει θα μπορεί να συνεννοείται καλύτερα. Λέει διάφορα, ξέρω εγώ, θέλω κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας να ρωτηθεί τι έχουμε βιώσει τους τρεις μήνες, λέει για την ακρίβεια, για τις καταστροφές κλπ. Και βέβαια λέει και για το... για θέσματα δημοκρατίας θεσμών και διαφάνειες για την ανεξάρτητη αρχή απορρίτου επικοινωνιών, τι έγινε και στη Βουλή προημερών. Και στο τέλος λέει, όλα αυτά δείχνουν ότι αξίζει στις 8 Οκτωβρίου να, να του πείτε ένα μεγάλο όχι και να στηρίξετε αυτοδιοικητικούς που δεν θα υπηρετούν το Μαξίμου και τον ίδιο, αλλά εσάς, τον απλό λαό, τον πολίτη και την καθημερινότητά του. Αξιοποιώντας σωστά τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα χρήματα. Και χρήματα. Αυτοδιοίκηση με περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ να στηρίξετε την υποψήφια του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, την κυρία Χοχλάκα. Λοιπόν, αυτό. Άρα, βάζοντάς το στο κάδρο, αυτό ήθελα για την Κρήτη. Κατευθείαν. Δεν έκανα αναφορά πάντως στον κύριο Αρναουτάκη. Εγώ θα πρέπει να απαντήσω. Ναι, αλλά, ναι, κάνει, ναι, αλλά, ναι, αλλά εγώ θα κάνω την αναφορά, ναι, που πρέπει στον κύριο Αρναουτάκη και να πω το εξής. Ο κύριος Αρναουτάκης συμβάλλει στο αντίθετο από αυτό που θέλει ο αρχηγός του κόμματός του. Οπότε θα πρέπει να μας απαντήσει ο εξαιρετικός μου φίλος ο Νίκος, με τον οποίο συνδέομαι χρόνια, είμαστε και συνάδελφοι κλπ. Σε αυτό το ερώτημα, γιατί να συμβάλλει. Είχε ανάγκη, δηλαδή, ο Περιφερειάρχης με αρκετά από αυτά, συμφωνούσε, αλλά θα κάνω την κριτική μου παρακάτω. Έτσι, θα κάνω κριτική. Ναι, ναι, θα επιστρέψω. Γιατί να συμβάλλει σε αυτό να βαφτεί όλη η Ελλάδα μπλε. Και γιατί, δύο ερωτήματα. Και γιατί ουσιαστικά μιλάμε για αυτοδιοίκηση, έτσι, περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Γιατί να γίνει ετεροδιοίκηση η αυτοδιοίκηση και να γίνει βραχίωνας του κυβερνητικού έργου. Κατά ανάγκη. Και να μην αυτοπροσδιορίζεται. Αυτό θα πει αυτοδιοίκηση. Αυτοπροσδιορίζομαι, βάζω τα δικά μου κλπ. Και βεβαίως συνεργάζομαι. Δεν λέω αντιπαλότητα, αλλά λέω ότι καταρχήν αναφέρομαι σε μένα, στην περιφέρεια, σε αυτά που έχω εγώ σαν προτεραιότητες. Κύριε Ξυλούρη. Βεβαίως. Να πω την αλήθεια, το περίμενα το ερώτημα. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι μια δήλωση απευθύνεται στον Σταύρο, ενώ δεν απευθύνεται. Η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ απευθύνθηκε συγκεκριμένα στην υποψήφια στο Βόρειο Αιγαίο, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, η πολιτική μου διαδρομή έχει δείξει ότι, προσωπικά μιλάω και μετά θα αναφερθώ στον Περιφερειάρχη, ότι ανήκω σε ένα χώρο, τον οποίο δεν τον έκρυψα ποτέ, αλλά ως αυτοδιοικητικός, ας πάμε 20 χρόνια πίσω, είχα κάνει την υπέρβαση και είχα κάνει ένα συνδυασμό και ένα δημοτικό συμβούλιο 20 χρόνια πριν, που δεν υπήρχε καν στο χάρτη, από χώρους ανεξάρτητα από την πολιτική μου τοποθέτηση. Τι σημαίνει, πίστευα και πιστεύω ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει πολιτική κατεύθυνση και να ψηφίζει τους ικανότερους. Στο ερώτημα που έβαλε ο φίλος ο Γιώργος ο Γαλλιανός, τον οποίο τον εκτιμώ και πρέπει να το πω και δημόσια, έχουμε και φιλική σχέση και συναδελφική πολλά χρόνια. Εάν σήμερα προσδιορίζεται η πολιτική της περιφέρειας Κρήτης από τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, που θα πω τι δήλωση έκανε, θα έλεγα ότι στην προηγούμενη θητεία που στήριξε ο συνασπισμός ΣΥΡΙΖΑ με δήλωση του τότε Προέδρου του Αλέξη του Τσίπρα, προσδιορίζει την πολιτική του Σταύρου. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, και έρχομαι στην πολιτική του θέση, είναι ξεκάθαρο που ανήκει. Που ανήκε και που ανήκει. Δεν ζήτησε ούτε το 19, ούτε το 23 στήριξη από κανέναν. Την έλαβε όμως τώρα πνεύμα. Την... Βεβαίως. Ήρθε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, όπως ήρθε και ο τότε Πρωθυπουργός το 19, και είπε, στηρίζω τον ανεξάρτητο, την ίδια φρασιολογία σχεδόν χρησιμοποίησαν, τον ανεξάρτητο Σταύρο Αρναουτάκη. Θέλετε να σκεφτώ ότι λίγο στην άκρη του μυαλού τους είχαν, γιατί να τον έχω απέναντι, πολιτικά απέναντι, γιατί ο Σταύρος δεν αντιπαρατίθεται σε προσωπικό επίπεδο, αλλά διεκδικεί για την Κρήτη, αφού θα βγει.
και ο Τσίπρας τότε και ο Μητσοτάκης, ας το κάνουν, δεν με ενδιαφέρει. Η ουσία είναι ότι ο σημερινός πρωθυπουργός έκανε μια δήλωση που λέει, την είχα διαβάσει, ότι στηρίζω τον ανεξάρτητο υποψήφιο, έτσι τον χαρακτήρισε, και έχει κάθε δικαίωμα ο καθένας να το στηρίξει και με ποιο δικαίωμα ο Περιφερειάρχης θα αρνηθεί οποιαδήποτε. Να επιστρέψουμε και στον κύριο Γαλανιανό για το κομμάτι, για να πάμε και στην περιφέρεια της περιφέρειας. Εγώ να κάνω ένα κοινό ερώτημα για να προχωρήσουμε την πολιτική. Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς ήρθε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετά το Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, συγχωρέστε μου, τον ελληνικό, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο πρωθυπουργό, και έδωσε στήριξη στον Σταύρο τον Αρναουτάκη ως μέλος του ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Εγώ να θέσω εδώ, είναι στο ίδιο μήκος και εμάς, για να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική συζήτηση. Έχουμε δει πολλές αναφορές από τον ίδιο πρωθυπουργό, από πρώην πρωθυπουργούς, από αρχηγούς κομμάτων, με κολακευτικά σχόλια προς το πρόσωπο του Σταύρου Αρναουτάκη. Τώρα, αυτό θα πει κανείς αντικειμενικά, έχει δύο ερμηνείες. Είτε ο Σταύρος Αρναουτάκης είναι εξαιρετικά πετυχημένος και τη χάνει αναγνώρισης, είτε δεν ήρθε κόντρα στις κυβερνήσεις που πέρασαν από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Το ερώτημα είναι κοινό, απευθύνεται και στους δύο. Κύριε Γαλανιανέ. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ο χώρος του ΠΑΣΟΚ με το χώρο της κεντροαριστεράς και αριστεράς που εκπροσωπούμε εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο χώρος ο πολιτικός από όπου προέρχομαι εγώ. Είναι πολύ κοντά, ειδικά στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι πάρα πολύ κοντά. Και σε άλλα θέματα. Και σε άλλα θέματα, αλλά κυρίως και σε αυτό. Ενώ ο χώρος της δημοκρατίας δεν είναι τόσο κοντά. Καταλάβατε, δηλαδή θεωρώ κάπως ασύμβατο, ας πούμε, να συμπλέψουν, ας πούμε, οι δύο αυτοί χώροι και να είμαστε εμείς απ' έξω. Εμείς, βεβαίως, σαν χώρος της προοδευτική παράταξη, όπως αυτό προσδιοριζόμαστε, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, διότι τότε δεν θα υπήρχε και αντιπολίτευση εδώ που τα λέμε. Δηλαδή υπήρχε και, είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι. Σωστό. Πολύ, πολύ σύντομη απάντηση και από τον κύριο Ξυλούρη για να επιστρέψουμε στον κύριο Γαλανιανό και να κάνει και την αποτίμησή του εκείνου στο έργο της περιφέρειας. Σε αυτό που λέει ο κύριος Γαλανιανός θα είχε δίκιο αν καθότανε ο Αρναουτάκης, ο Σταύρος, με τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας να συνδιαμορφώσουν το πρόγραμμα. Δεν έγινε ποτέ και ούτε θα γίνει καμία τέτοια κουβέντα. Ξέρετε ποια είναι η θέση του Σταύρου, του Αρναουτάκη. Εμείς αυτοί είμαστε, αυτή είναι η άποψή μας η πολιτική, αυτό είναι το σχέδιο που έχουμε για την Κρήτη και όποιος θέλει, όπως το λέει ο Χριστός, ο πίσω μου ελθύνει. Κανένα παζάρι, με κανένα. Ούτε τώρα, ούτε στην προηγούμενη ηλικία. Μία τελευταία κουβέντα και θα έρθω αμέσως μετά. Θα συνεχίσω. Κάντε μου το ερώτημα. Όχι, όχι, το ερώτημα έχει να κάνει με τα προηγούμενα χρόνια και την περιφερειακή διοίκηση στο τιμόνιο Σταύρος Αρναουτάκης και γιατί τελικά ο Σπύρος ο Δανέλης, ο συνδυασμός Σπύρου του Δανέλη και εσείς λέτε ότι δεν μας κάνει αυτή η πρόταση. Θέλουμε κάτι διαφορετικό. Θέλουμε την Κρήτη αλλιώς. Σωστά. Καταρχήν, εγώ θέλω να πω και να προειδοποιήσω για τον Νίκο ότι υπάρχει πιθανότητα, ισχυρή πιθανότητα. Το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο στην πλειοψηφία του να έχει στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε είναι ένα θέμα. Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα. Γιατί εντάξει, έχουν μπει ισχυρές προσωπικότητες και οι οποίες κάνουν και μια ευρύτατη. Κάποιοι θα εκλεγούν. Πολύ πιθανότητα. Να μην εκλεγεί η πλειοψηφία εδώ στο Ηράκλειο που ξέρω. Ναι. Δέστε το αυτό, ανησυχήστε λίγο για να δούμε τι. Λοιπόν, τώρα γιατί δεν. Εμείς κάνουμε την κριτική. Εμείς. Καταρχήν ο κύριος Αρναουτάκης διαχειρίστηκε πάρα πολλά χρήματα. Καλώς βέβαια. Και υπήρχαν πολλά χρήματα από διάφορες πηγές κτλ. Το μέγα ζητούμενο από την πλευρά μας είναι τα ορατά. Δηλαδή τι έχουμε δει να επιλύει από την άποψη των μεγάλων έργων, των μεγάλων παρεμβάσεων, αυτών που έχουν αλλάξει, για να έχουν αλλάξει, ας πούμε ότι έχουν αλλάξει τη ζωή μας, είτε την πήγαμε πιο πίσω. Καταλάβατε και ενδεικτικά αναφέρομαι στο νερό. Τι έκανε στον τομέα του νερού. Νερό, πηγή ζωής κλπ, αυξάνει την παραγωγικότητα, απαραίτητο για τα πάντα. Τι έκανε, γιατί δεν τέλειωσε τα φράγματα. Γιατί βρίσκεται αυτό το περίφημο φράγμα τη πλαγιότησε ακόμα σε αυτές τις εκκρεμότητες, τις τραγικές. Σε εσάς απευθύνεται ο ερώτημα, κύριε Ξυλούρη. Γιατί δεν φρόντισε να τελειώσει και το άλλο, να ξεκινήσει τουλάχιστον το άλλο ψηλά που είναι στα Ρεθυμιώτικα του πλατή για να βοηθήσει από κάτω με την αγωγό που κατεβαίνει στη Φανερωμένη, διότι ήταν και αυτό ένα από τα
πολύ σημαντικά έργα. Γιατί αφήνουμε την παιδιάδα της Μεσαράς σε αυτή τη κατάντια από άποψη νερού, που είχαμε κάνει μια περιοδία προχθές και μας λέγανε κάτω στις μοίρες ότι φέτος πήραμε μόνο 4 εκατομμύρια κυβικά από τη φανερωμένη. Και αλήθεια. Είναι αλήθεια, ναι. Και τέλος πάντων είναι πάρα πολύ προβληματισμένη για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής. Και θέλω μισό λεπτό. Για το νερό. Ένα αυτό για το νερό. Ένα δεύτερο θέμα. Κοιτάξτε, η περιφέρεια είναι, πώς το λένε, είναι η κυβέρνηση, αυτό που λέμε, η κυβέρνηση στον τόπο. Λοιπόν, θέλω να πω το θέμα των σχολικών κτηρίων. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο αυτό, είναι στην πόλη του Ηρακλείου, είναι δραματική η κατάσταση με τα σχολικά κτίρια. Δηλαδή, δεν βοήθησε και σε σχέση με το νερό και σε σχέση συνολικά, δεν βοήθησε να μην συνεχίζεται η ηρεμοποίηση της Υπαίθρου. Έρχονται εδώ όλοι. Και καλώς έρχονται για να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση. Γεμίζει το Ηράκλειο, έχουμε 200.000 κατοικουσία και έχουμε, δεν ξέρω αν έχετε σχέση με παιδιά ηλικίας τέτοιας, ας πούμε γυμνάσιο, δημοτικό κλπ. Όλοι λίγο πολύ γνωρίζουν. Όλοι λίγο πολύ, ναι. Το ξέρουμε. Έχει γίνει το εξής. Έχει σταματήσει η κατασκευή σοβαρών σχολείων στην πόλη του Ηρακλείου. Σοβαρό με την έννοια μελέτες, ξέρω εγώ τι, αύλοι χώροι, οικόπεδα μεγάλα. Από το 2000, σύγχρονο σχολείο, από το 2000. Και έχει η προκατασκευή στα σχολεία, τα προκάτ, έχει γίνει καθεστώς τα 10 τελευταία χρόνια. Τα οποία προκάτ σχολιά είναι δραματικές οι συνθήκες που είναι τα παιδιά. Μας απαντήσει ο κ. Ξυλούρης, γιατί βάλετε δύο σημαντικά θέματα. Η κριτική, κυρία Σφαγιανάκη, κύριε Σαββίδη, κριτική για τα μεγάλα έργα, είναι θεμητή αν έχει επί της ουσίας αντικείμενο. Μεγάλα έργα στην Κρήτη, όπως τα νοούμε, θα μπορούσε να πει κανείς το ΒΟΑΚ, θα μπορούσε να πει το αεροδρόμιο, θα μπορούσε να πει διαχείριση των απορριμμάτων. Ποιανού είναι η αρμοδιότητα? Δούμε τώρα. Για τα νερά, τα φράγματα, δεν είναι σήμερα, ήταν πάντα, και από τις προηγούμενες και τις προπροηγούμενες και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, τα φράγματα είναι αρμοδιότητα και ευθύνη, σχεδιασμός και υλοποίηση του Υπουργείου, του εκάστοτε Υπουργείου Γεωργίας. Και μάλιστα, με τελευταίο νόμο που έγινε, Γιώργο, πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, που το μάθαμε και εμείς τελευταία, έχει μεταφερθεί στο Υπομεδή, στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Δηλαδή πήρανε τα έργα του Υπουργείου Γεωργίας, τα πήγαν. Και καλώς πήγε. Καλώς πήγε. Για να μην έχει ο καθένας. Είναι λοιπόν αρμοδιότητα του Υπουργείου. Ήταν του Υπουργείου Γεωργίας, σας το καταλαβαίνει ο κόσμος, τώρα έχει πάει στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, που καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτό που κάνει η Περιφέρεια και το κάνει σε στοχευμένες δράσεις είναι από το ΠΕΠ όσα έργα μπορεί να χρηματοδοτήσει, αν μπορεί, γιατί είναι μεγάλα τα ποσά. Ο πλατής είναι ένα τεράστιο έργο. Έχει δίκιο στο ότι πρέπει να γίνει και να μεταφερθεί νερό στη φανερωμένη, γιατί και εγώ την περασμένη Τρίτη ήμουνα στο Ζαρό σε μια ημερίδα και το ξέρουμε, την παρακολουθούμε την λειψιδρία. Αλλά είναι ένα έργο εθνικής σημασίας που δεν το αφήνει το Υπουργείο, γιατί δεν μπορεί να το κάνει η περιφέρεια. Είναι καθαρά περιφερειακό, κεντρικά έργα, δυστυχώς, λέω εγώ. Θα έπρεπε, ναι, λοιπόν... θα μπορούσε όμως, κύριε Ξυλούρη, να σας διακόπτω. Ναι, είναι εθνικό έργο, είναι του κεντρικού κράτους. Θα μπορούσε όμως η περιφέρεια να λύσει με κάποιο τρόπο το γόρδιο δεσμό της χρηματοδότησης. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Σε συνεννόηση και με τις Βρυξέλλες, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Γιατί θεσμικά πρέπει να το λύσει το Υπουργείο και το ΠΕΠ που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κρήτης, και θα πω για τα σχολικά κτίρια τώρα, είναι 400-500 εκατομμύρια. Φέτο έχει αυτό το τελευταίο αυξημένο. 550 έχει πάει ένα 10% πάνω από το προηγούμενο. Καλώς. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχουν γίνει εντάξεις στο ΠΕΠ για σχολικά κτίρια τα οποία είναι των Δήμων. Ναι. Δυστυχώς οι Δήμοι δεν μπορούν να το κάνουν. Και έρχονται λοιπόν οι Δήμοι στην περιφέρεια και έχουν γίνει εντάξεις. Μπορώ να σας πω πρόσφατα έργα που έχουν παραδοθεί και βιοκλιματικά κτίρια. Δεν φτάνουν. Αν πάνε όλο το ΠΕΠ να πάει στα σχολικά κτίρια, συμφωνώ μαζί του, έτσι είναι ότι πρέπει να στηριχθεί, δεν θα φτάσει το ΠΕΠ. Και έρχονται οι Δήμοι και καλώς ζητάνε και εντάσσει. Πέρα από αυτό όμως, στο ΠΕΠ θα πρέπει να ενταχθούν που έχουν ενταχθεί βιολογικοί, οι οποίοι είναι της περιφέρειας. Είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Έχουν ενταχθεί βιολογικοί και ο στόχος είναι καμία πόλη και κανένα χωριό να μην έχει πρόβλημα με το βιολογικό. Έχει ενταχθεί, κύριε Σαββίδη και κυρία Σφαγιανάκη,
η διαχείριση των απορριμμάτων που έχει περάσει στα ψηλά 150 εκατομμύρια σήμερα συμπτωματικά υπέγραψε ο Δήμος Φώτσα. Ακριβώς. Το τελευταίο κομμάτι είναι γύρω στα 30 εκατομμύρια για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτά τα χρήματα και με την προηγούμενη κυβέρνηση πρέπει να το αναγνωρίσουμε, γιατί θέλω να είμαστε δίκαιοι, γιατί είμαι ενήμερος από τον Περιφερειάρχη. Τα 150 εκατομμύρια αυτά δόθηκαν με δημόσια δαπάνη. Όλα τα έργα είναι δημόσια δαπάνη, όχι ΣΔΙΤ. Δεν εμπλέκεται η διαδικασία των ΣΔΙΤ, που σημαίνει μπαίνει ο ιδιωτικός τομέας στα απορρίμματα. Αυτό είναι αλήθεια και πρέπει να το πω και για την προηγούμενη και για την τωρινή, έτσι. Αλλά είναι μετά από απέτηση της περιφέρειας. Υπάρχει μια φράση που λέει ο Περιφερειάρχης ότι ανάμεσα σε τέσσερις υπουργούς, τέσσερις γραμματείς, χτύπησε το χέρι του γιατί θα έπρεπε να γίνει. Ωραία. Αυτό. Κύριε Ξυλούρη, να σας πάω. Αυτό λοιπόν, αυτά πρέπει να δει κανείς τη χρηματοδότηση που έχει δυνατότητα να δώσει η Περιφέρεια Κρήτης. Συμφωνώ ότι πρέπει να είναι περιφερειακή κυβέρνηση. Περιφερειακή κυβέρνηση όμως σημαίνει ότι για να κάνει κανείς μεγάλα έργα και μικρά έργα, θα πρέπει να έχει τους αντίστοιχους πόρους. Ένα νούμερο θα πω μόνο, που δεν μου αρέσουν τα νούμερα. Στην οδική ασφάλεια, για το επαρχιακό δίκτυο, τα τελευταία 6-7 χρόνια το χειρίζεται η περιφέρεια και έχουν πια δοθεί, πήγαν 34-35 εκατομμύρια στην οδική ασφάλεια από το ΠΕΠ Κρήτης. Από το ΠΕΠ Κρήτης. Κάποιο που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι η περιφέρεια, η κάστρο περιφέρεια, να είναι μια μικρή κυβέρνηση να αποφασίζει ακόμη και για το ΒΟΑΚ, σας λέω εγώ. Δηλαδή ένα έργο 2 δισεκατομμυρίων. Ξέρετε πόσες φορές το έχει πει ο Περιφερειάρχης. Πιο καλή μηχανική. Άλλα λοιπόν, πολυτεχνία τελειώσαν, οι μηχανικοί των Αθηνών και άλλα της Κρήτης. Τελειώνω. Δεν έγινε να προλάβει να κάνει τελευταίο σχολείο του κ. Βαλενιανός. 2 δισεκατομμύρια ένα έργο, που είναι 3 εργολαβίες ή 4 θα γίνουν στην Κρήτη, θα μπορούσαν κάλλιστα και να το σχεδιάσουν οι κρητικοί μηχανικοί, οι μηχανικοί της Κρήτης, να το πω έτσι, σε συνεργασία με άλλους, και να το υλοποιήσουν, να το επιβλέψουν. Δυστυχώς έρχεται, Γιώργο, το Υπουργείο και λέει αυτό είναι δικό μας. Και δεν ήρθε σήμερα. Από τότε που άρχισε να κουβεντιάζεται, όλες οι κυβερνήσεις που περάσανε, όλες. Και όταν λέω όλες και 20 χρόνια πίσω, λέει είναι δικό μας σχεδιασμός, δικό μας άρθρο. Έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό, κύριε Γαλανίδη. Ένα τελευταίο σχόλιο. Ένα τελευταίο σχόλιο. Το Κρήτη αλλιώς είναι ακριβώς αυτό που λέει το αλλιώς. Δηλαδή εμείς θέλουμε να δούμε πώς όλες αυτές οι δυσκολίες που ανέφερε προηγουμένως ο Νίκος Ξυλούρης μπορούν να ξεπεραστούν με μια πιο δυναμική παρέμβαση, με μεγαλύτερη στοχοπροσήλωση και με διάθεση συγκρουσιακή και για πόρους που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε και αυτοτελείς πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για πόρους που πρέπει να παίρνουμε και από την κεντρική κυβέρνηση. Αλλά να έχουμε συγκεκριμένους στόχους και εγρήγορση, δηλαδή να είμαστε από πάνω, για να πραγματοποιήσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους στόχους. Κύριε, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε για την κουβέντα. Μπορώ να έχω. Εγώ να καλέσω το Ηράκλειο, τους Ηρακλείωτες να ψηφίσουν Αρναουτάκη Σταύρο και να σταυρώσουν τον Νίκο το Ξυλούρη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Φαντάζομαι το ίδιο μήνυμα για το δημοτικό του παράδειγμα. Εντάξει, πέρα από μένα έχουμε και άλλους καλούς υποψήφιους. Η Σταυρή είναι τέσσερις. Είστε εξαιρετικοί. Καλή επιτυχία και σας δύο. Ευχαριστούμε πολύ.